Λίγες ημέρες πριν επιστρέψουν στα Θρανία οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εκφράζουν την αγωνία τους για το πώς και πόσοι θα ξεκινήσουν τη νέα σχολική χρονιά. Το πάνω από 25.000 κενά υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, τα κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο νομό Ηρακλείου αναμένεται να είναι εκατοντάδες. Μέχρι τώρα, και το μέχρι τώρα έχει σημασία που το λέμε, έχουμε ανάγκη σε εκπαιδευτικό προσωπικό που ξεπερνάει τους χίλιους εκπαιδευτικούς όσον αφορά τους δασκάλους, νηπιαγούς και ειδικότητες. Και αν στα αυτά τα κενά προσμετρήσουμε και την παράλληλη στήριξη, τότε τα κενά θα ξεπεράσουν τον αριθμό 1.500. Όπως τονίζουν οι δάσκαλοι, θα πρέπει άμεσα το Υπουργείο να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε το πρώτο κουδούνι να βρει όχι μόνο τους μαθητές, αλλά και τους εκπαιδευτικούς της τάξης τους. Χτυπάμε από νωρίς το καμπανάκι στο Υπουργείο Παιδείας όσον αφορά τη λειτουργία των σχολείων με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς. Βλέπετε να υπάρχει κινητικότητα. Κοιτάξτε, η πρόθεση θα εξαρτηθεί από δύο παράγοντες. Από το πόσο καλή δουλειά θα κάνουν τα υπηρεσιακά συμβούλια στην καταγραφή των κενών και στην πρόβλεψη που οφείλουν και πρέπει να κάνουν ώστε να μην προκύπτουν κενά της τελευταίας στιγμής. Και ο δεύτερος παράγοντας είναι η πολιτική βούληση από τη μεριά της πολιτείας για να εγκρίνει τις απαραίτητες πιστώσεις. Την αγωνία των εκπαιδευτικών φαίνεται πως ημερίζεται το Υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με ανακοίνωση την οποία υπογράφουν από κοινού Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως και Υφυπουργός Σοφία Ζαχαράκη, διαβεβαιώνεται πως η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και η προστασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, αλλά και η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές αποτελούν πρωταρχικό στόχο και μέλημα του Υπουργείου. Μάλιστα, στην ίδια ανακοίνωση παρουσιάστηκε και το χρονοδιάγραμμα πλήρωσης των κενών θέσεων στα σχολεία. Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση, έως τις 28 Αυγούστου θα έχει εκδοθεί η πρόσκληση υποβολής προτιμήσεων για τους αναπληρωτές, οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλουν τις περιοχές προτίμησής τους έως και τις 2 Σεπτεμβρίου. Η καταληκτική ημερομηνία καταγραφής των λειτουργικών κενών από τις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης θα είναι η 3η Σεπτεμβρίου, ενώ οι προσλήψεις των αναπληρωτών θα ολοκληρωθούν στις 6 Σεπτεμβρίου. Από την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας πάντως λείπει οποιαδήποτε αναφορά στις πολυδιαφημισμένες προσλήψεις στην ειδική εκπαίδευση. Η ενημέρωση που έχουμε ανεπίσημα τουλάχιστον από το Υπουργείο Παιδείας είναι ότι οι μόνιμοι διορισμοί της ειδικής αγωγής, 4.500 που μάλιστα να σημειώσουμε εδώ, θα για πρώτη φορά θα έχουμε διορισμούς μόνιμου προσωπικού στην ειδική αγωγή. Από τέλη Αυγούστου που ήταν προγραμματισμένες να ολοκληρωθούν, στην ουσία πάμε για τέλη Δεκέμβρη με αρχές Γενάρη. Και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα, γιατί οι συνάδελφοι αυτοί ενδεχομένως να προσληφθούν ως αναπληρωτές σε κάποιο νομό της Ελλάδος και μετά θα μάθουν ότι διορίστηκαν μόνιμα σε κάποιον άλλο νομό της Ελλάδος. Καλό θα ήταν όλα αυτά να έτρεχαν λίγο πιο σύντομα και να μην δημιουργηθεί και λειτουργικό και κοινωνικό πρόβλημα σε σχέση με αυτούς τους συναδέλφους.